Ασύλληπτη τραγωδία στην Εθνική Φρουρά. 27χρονη σιωπηρή Νάταλη Νεοφύτου βρήκε τραγικό θάνατο μετά από δυστύχημα που σημειώθηκε στο πλαίσιο μηχανοκίνητης άσκησης σε στρατόπεδο στον Κορνό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 27χρονη βρισκόταν στο πίσω κάθισμα οχήματος τύπου Jeep, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται αυτό ανετράπη με αποτέλεσμα να την καταπλακώσει. Το όχημα οδηγεί το αποκληρωτό πλήτη με συνοδηγό δόκι με έφεδρο αξιωματικό. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα. Ένα αξιομέλος της Εθνικής Φρουράς. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους. Θλίψη για τον τραγικό χαμό της 27χρονης σιωπηρή ώρα καθήκοντος στη Λευκωσία εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Τεράστια η θλίψη για το τραγικό δυστύχημα και την απώλεια της ζωής της σιωπ Νάταλης Νεοφύτου εν ώρα καθήκοντος. Η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά της, η οποία ήδη βιώνει την τραγική απώλεια. Μετά το δυστύχημα, 27χρονη μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε. Οδηγήθηκε στο χειρουργείο, δυστυχώς δεν καταφέραμε να την επαναφέρουμε. Οι κακώσεις της ήταν ασύμβατες με τη ζωή. Οι ασθενείς μας έφεραν πολλαπλές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα. Για το τραγικό περιστατικό διέταξε έρευνα ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Δημόκλητος Ζερβάκης, ούτως ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Το σημείο όπου πραγματοποιείται η άσκηση αποκλείστηκε τόσο από μέλη της αστυνομίας, όσο και από ειδικούς της Εθνικής Φρουράς, ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Προχωράει η διαδικασία για έρευνα της ορής. Ο κληρωτός οπλίτης καθώς και ο δόκιμος έφεδρος αξιωματικός μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών απολύθηκαν, καθώς δεν έφεραν οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό.